ξεκίνησε ο αγώνας εδώ στο κήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μεταξύ της ΑΕΛ Χαρελάου και της ομάδας Αριστοτέλη. Ο Γιάσμπερκ ήταν αυτός που θα χάσει το σούτ, μπορώ να πω, θα πήγε αρκετά ψηλά. Μόνο που προσπαθεί εκεί να μπει ο Ντούτσι, έγινε το λάθος από την άμυνα και ο Ντούτσι θα κυνηγήσει τη φάση και θα κάνει το 0-1 για την ομάδα, το 1-0 για την ομάδα της ΑΕΛ Χαρελάου που προηγείται πλέον 1-0. Γηπεδούχος για ΑΕΛ Χαρελάου στο μεγάλο τέρμπι του ομίλου. Για να δούμε τώρα την άλλη πλευρά. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεν μπόρεσε εκεί, πρέπει να ήταν ο Λουιζίδης. Βάλει αυτή του Γιάσμπερκ. Θα γίνει πάλι για τον Κατσαβό. Κατσαβός θα ανοίξει. Πάρε βάλε και 2-0 από τον Πατσαβά. Πατσαβάς που τώρα ήρθε στην ομάδα την ΑΕΛ Χαρελάου. Εκεί ήταν. Επανήλθε λοιπόν ο Πατσαβάς. Θα κάνει το 2-0. Εύκολα βέβαια το, πολύ εύκολο τον γκολ. Βρέθηκε μόνο στο τελός. Ο Κατσαβός τον έβγαλε. Έγινε το πλάκι εκεί πάλι από τον Κατσαβό. Να ο Πατσαβάς και πάλι. Θα πλασάρει ιδανικά. Ιδανικό πλασάρισμα και 3-0. Ο Πατσαβάς σοκ στην ομάδα του Αριστοτέλη. 3-0 στο 25, στο 20. Καταλαβαίνετε λοιπόν η ψυχολογία και να δούμε. Θα δούμε μεγάλο παιχνίδι συνέχεια σίγουρα. Αν μπορέσει να κάνει κάτι η ομάδα του Αριστοτέλη, έγινε και κεφαλιά. Το σουτ που θα γίνει θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ Χαρελάου. Έγινε σέντρα. Γιάσμπερκ το σούρμα τα αριστερό. Δεν θα μπορέσει όμως. Έγινε κεφαλιά. Θα γίνει το σούρμα και κατευθείαν από το Σαχολάρι. Θα μειώσει σε 3-1. Κανονικό το κολ λέει και ο βοηθός αλλά και ο διαιτητής και ο τριαντάφυλλος ο Παπαδόπουλος αλλά και ο κύριος Παπαδόπουλος Γιώργος ο διαιτητής. Στη σέντρα η ομάδα του ΑΕΛ Χαρελάου έγινε παλιά. Μπάλα θα βρει το δοκάρι και ο Λοζίδης αυτή θα κάνει το 3-2. Φωνές εκεί και διαμαρτύρες στον τριαντάφυλλο Παπαδόπουλο, στον βοηθό, ότι ο παίχτης, ο Λοζίδης δηλαδή, όταν χτύπησε η μπάλα ήταν offside, όμως ο Παπαδόπουλος είναι κατηγορηματικός. Για να δούμε τώρα, προσπαθεί να δώσει μια απάντηση η ομάδα της ΑΕΛ Χαρελάου. Η μπάλα θα πέρασει δίπλα από το κάθε δοκάρι, θα γίνει το πλάγιο. Το σουτ που θα γίνει εκεί, είμαστε ήδη, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίχρονο, 3-2, προηγείται πάντα η ομάδα της ΑΕΛ Χαρελάου. Θα γίνει παλιά. Θα γίνει το πλασέ από το Λοζίδη, ναι, και 3-3, βλέπετε, ντέρμπι κανονικό με τα όλα του, 3-3, ο Λοζίδης θα φέρει στα ίσια το παιχνίδι πλέον για την ομάδα του Αριστοτέλη που επιμένει, δεν το έβαλε κάτω. Μείωσε και ισοφάρισε με 2 γκολ του Λουιζίδη. Θα κάνει το 3-3. Βαϊρακτάρης Νίκος. Μακρινή παλιά. Για τον Παπαστεργίου. Θα κάνει το σουτ και θα καταλήξει στα δίχτυα. Φανταστικό παιχνίδι εδώ. 3-4. Η ομάδα του Αριστοτέλη είναι αυτή που προηγείται. Έκανε την μεγάλη ανατροπή από 3-0. 3-4. Δεν το πιστεύουν. Βλέπετε. Οι παίκτες ΑΕΛ Χαρελάου. Θα γίνει σουτ εκεί, πρέπει να ήταν από τον Πατσαβά, τον αρχηγό. Παραμένει το 3-4. Από την άλλη πλευρά τώρα. Τελευταία στιγμή η μεγάλη απόκρουση του αγώνα από τον τερματοφύλακα της ομάδος της Καλαμαριάς, από το Αριστοτέλη. Κάτι λέει τώρα εκεί ο βοηθός στον Παπαδόπουλο Γιώργο. Θα πάει, θα καλέσει εκεί τον Κατσαβό. Ναι, τον Κατσαβό και θα του δείξει κόκκινη κάρτα. Μάλιστα. Κόκκινη κάρτα στον Κατσαβό, της ΑΕΛ Χαρελάου. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της ΑΕΛ Χαρελάου.